Οπότε θέλω να πω και αυτά τα οποία θα σας πω, πολλά μπορούμε να τα δούμε σαν ένα φρικιαστικό, εργολικό σενάριο. Νομίζω όμως ότι η μάχη που πρέπει να δώσουμε σε όλα τα επίπεδα είναι στο να μην πανικοβληθούμε, στο να μην τρομάξουμε και στο να ξέρουμε ότι η γνώση είναι δύναμη. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι από διάφορες πτυχές να σας βάλω στο παιχνίδι, να καταλάβετε τι παίζετε, γιατί παίζετε και έχοντας τη γνώση ο καθένας από την πλευρά του να μπορεί να κάνει αντίστοιχες πράξεις. Παρόλο που γίνονται όλα αυτά τα άσχημα πράγματα, εγώ ξέρω ότι σε αυτή την αίθουσα το 2004 μαζί με κάποιους φίλους, τον Δημήτρη τον Πετροπουλάκη, τον Νίκο του Κούσια και κάποιους άλλους, κάναμε μια πρωτοβουλία και κάναμε μια εκδήλωση για τα μεταλλαγμένα. Ήταν ο μισός κόσμος από την αισθήματα. Αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά υπάρχει μια επίγνωση. Η βιοκαλλιέργεια στην περιοχή μας ξεκίνησε το 1991 και αυτή τη στιγμή μόνο στη Λακωνία και στη Μεσσηνία υπάρχουν 2.000 βιοκαλλιεργητές. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν είναι όλα κακά. Ο Πενίτης, όπως μίλησαν τα παιδιά, από το 1990 και μετά έχει μια πάρα πολύ ουσιαστική παρουσία. Τώρα αν δείτε, έχουμε το κομμάτι της βιολογικής γεωργίας, έχουμε τα μεταλλαγμένα και έχουμε ένα κώδικα διατροφής παγκόσμιο. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι όταν ξεκίνησε η βιολογική γεωργία, επειδή άρχισε να επεκτείνεται, δημιουργήθηκε η ανάγκη για να υπάρχουν κανόνες. Οπότε βγήκαν οι έλεγχοι, οι πιστοποίησεις. Έβγαλε η Ευρώπη ένα σύστημα ελέγχου πιστοποίησης. Μετά λένε οι Αμερικάνοι, δεν μας κάνει το ευρωπαϊκό, θέλουμε το δικό μας. Φτιάχνουν οι Αμερικάνοι, φτιάχνουν οι Ιαπωνές, φτιάχνουν οι Ελβετοί, φτιάχνουν οι Ρώσοι, φτιάχνουν οι Καναδοί. Κάποια στιγμή και μέσα στη λογική όλη αυτή τη παγκοσμιοποίηση, που άρχισαν να φεύγουν προϊόντα από την Ευρώπη προς την Αμερική κτλ. Χρειαζόντουσαν αυτές τις διάφορες διαπιστεύσεις, οπότε άρχισαν να γίνονται συζητήσεις. Πριν από μία εβδομάδα έγινε μία συζήτηση μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης και αρχίζει η αναγνώριση του Αμερικάνικου Συστήματος Πιστοποίησης με το Ευρωπαϊκό. Αυτό θα δείτε στην πορεία πώς κολλάει. Όταν φτιάχνεις ένα κανονισμό για τη βιολογική γεωργία, π.χ. στην Ευρώπη, και πιάνεις από τη Φιλανδία, που εκεί η Αγελάδα θα είναι ένα μήνα το χρόνο έξω, μέχρι την Ελλάδα, που η Αγελάδα θα είναι ένα μήνα το χρόνο μέσα, καταλαβαίνεις ότι αναγκαστικά όλο αυτό το πράγμα για να μπορείς να το συντονίσεις είναι ένα προϊόν συμβιβασμών. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε και πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Με αυτή τη λογική άρχισε να υπάρχει ο κώδικας διατροφής που στην αρχή, για να καταλάβετε πόσο παλιά πάει, ήταν επί εποχή Αυστρο-Ουγγαρίας το 1800 και υπήρχε στην αρχή σαν ένα κώδικας να επιλύει διαφορές μεταξύ κρατών σε θέματα τροφίμων. Κάποια στιγμή ατόνισε όταν διαλύθηκε η Αυστρο-Ουγγαρία και ξανά το 1962 ξαναμπήκε στο προσκήνιο από το ΦΑΟ, τον Οργανισμό για τα Τρόφιμα του ΟΗΕ και από τον ίδιο τον ΟΗΕ. Είναι βέβαια, κάποιοι λένε, σε αυτό το πράγμα υπάρχουν και πάρα πολλές ιστορίες σε σχέση με το τι παίζεται. Γιατί λένε, ας πούμε, ότι αυτός που το ξεκίνησε ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε τη μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία στη Γερμανία πριν από το Χίτλερ, η οποία σπάστηκε μετά στην Bayer, τη Hoechst και την Basf. Όλος τυχαίως, είναι ο ίδιος άνθρωπος που ξεκίνησε, μάλλον τον καλέσανε να φτιάξει τους κανόνες για το Codex Alimentarius. Προχώρησε για κάποιο διάστημα, άρχισαν να γίνονται διαβουλεύσεις, συζητήσεις, τι είναι, τι δεν είναι, και η λογική του ήταν να δίνει κάποιες κατευθύνσεις, γενικά για τα τρόφιμα, τον τρόπο της σήμανσης, το ποσοστό φυτοφαρμάκων, το τι πρόσθετα μπορούν να μπουν και ήταν σε ένα πάρα πολύ γενικό επίπεδο. Θα μιλήσω παρακάτω, απλά θέλω να σας δώσω τις συνισταμένες για να καταλάβετε σε κάποια στιγμή πώς όλα αυτά τα πράγματα παντρεύονται. Έχουμε τώρα τα μεταλλαγμένα.
Ξεκίνησε, επειδή είναι πολύ μεγάλη ιστορία και σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης θέλω απλά κάποια ερεθίσματα να δώσω, γιατί κάθε ένα από αυτά τα θέματα που αναφέρομαι είναι μια ημερίδα από μόνα τους, έτσι. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι έχει παιχτεί με τα μεταλλαγμένα, θα ακολουθήσω μαζί σας, επιγραμματικά, την ιστορία της Monsanto. Εάν καταλάβετε τι έχει κάνει η Monsanto, έχετε καταλάβει γιατί υπάρχουν τα μεταλλαγμένα, τι ρόλο παίζουν τα μεταλλαγμένα και πού το πάνε. Η Monsanto ξεκίνησε το 1901, κάπου εκεί πέρα στην αρχή του αιώνα, προηγούμενο, σαν μια εταιρεία χημικών. Δεν είχε καμία σχέση με σπόρους, δεν είχε τίποτα. Ξαφνικά, μετά τον πόλεμο, την βρίσκουμε να φτιάχνει ένα ζυζανιοκτόνο, το 245 ΤΑΦ, το οποίο το χρησιμοποίησαν στον πόλεμο του Βιετνάμ, που ξεκάζανε και καταστρέφανε τις οδηγίες. Άρχισαν όμως πάρα πολλοί βετεράνοι να έχουν προβλήματα υγείας κτλ. Κάνουν μια έρευνα και τότε είναι που πρώτο αναφέρθηκε η διοξίνη. Η Monsanto βγήκε προς τα έξω με πληρωμένους επιστήμονες, κατ' επίφαση επιστημονικά, και λέει ότι η διοξίνη είναι αφαράνη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πήρε πάρα πολύ χρόνο να αποδείξουν ότι τα προβλήματα που δημιουργεί η διοξίνη να χαρακτηριστεί καρκινογενής και να τις κάνουν μήνυση, τις κάνουν και στην Αμερική και στη Γαλλία για ψευδείες θεραπευτικές. Κάποια στιγμή, αυτό το ζυζανιοκτόνο, άρχισε να παρασκευάζει και άλλα προϊόντα. Την ασπαρτάνο, παραδείγματος χάρη. Κάποιοι ξέρουν τι ρόλο παίζει. Ένα επίσης συγκλονιστικό προϊόν που έχει φτιάξει, το προτείνω ανεπιφύλακτα για τα ζώα σας, είναι η αυξητική ορμόνη. Λοιπόν, αυτή ήταν και ένας λόγος που υπήρξε ένας φοβερός πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, την οποία διπάζουν στις αγελάδες στην Αμερική. Οι αγελάδες παράγουν τουλάχιστον 20-30% παραπάνω γάλα. Έχει αποδειχθεί όμως ότι έχουν προβλήματα μαστίτιδας, έχουν καρκινογενέσεις, μειώνει την αναπαραγωγή τους δυνατότητα. Και το πιο ουσιαστικό είναι ότι αυτά, επειδή ακριβώς έχουν προβλήματα, παίρνουν περισσότερα αντιβιωτικά και τα αντιβιωτικά μαζί με αυτή την ορμόνη πάνε στο τεστατρόφιμα, είτε στο γάλα είτε στο κρέας που τρώει ο κόσμος. Αυτό το πράγμα οι Ευρωπαίοι δεν το δεχθήκανε και όλος τυχαίως, με το που έγινε αυτή η διαμάχη Ευρώπης-Αμερικής, ξεκίνησε η γνωστή ιστορία με τις τρελές αγελάδες. Αν δείτε χρονικά, τότε ξεκίνησε. Και εκεί πάλι έχουν υποθεί πάρα πολλά ψέματα. Ένας βασικός μάρτυρας πηδά από ένα θέμα στο άλλο, αλλά είναι όλα συνδεδεμένα. Γιατί πίσω από όλα αυτά κινούνται συμφέροντα, τρελά συμφέροντα. Οι βασικοί μάρτυρες που καλέστηκαν στην Αγγλία για να πούνε για τις τρελές αγελάδες, δεν τους επιτράπηκε καν να πάνε στο δικαστήριο. Λοιπόν, αυτό τώρα μας δείχνει, και μιλάω όλα αυτά έχουν να κάνουν με την Monsanto, δείχνει πάρα πολύ καλά ποιοι είναι πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι πότε είναι, το 75 νομίζω, σε ένα χωριό στο Άμρον, ναι, στο Άμρον στην Αλαμπάμα, και αυτό έχει γυριστεί ένα έργο, θυμόσαστε, με την Τζούλια Ρόμπερτς, που βρήκε κάποια στο νερό, κάποια χημικά, ξέρω τα λοιπά. Αυτό είναι επιβασμένο σε αληθινή ιστορία. Λοιπόν, η Monsanto πήγε και έθαψε εκεί μια ουσία, το PCB, μόλυνε όλη την περιοχή, 20.000 άτομα δημιουργήθηκαν, είχαν προβλήματα με καρκίνο, ξέρω τα λοιπά, δικαστήρια και. Μέχρι στο τέλος έδωσε 700 εκατομμύρια αποζημίωση, έκλεισε τα στόματα και τελείωσε η ιστορία. Από εκεί πέρα ξεκίνησε το 1974 και έβγαλε το Roundup. Όσοι ασχολούνται με τη γεωργία, είτε το έχουν χρησιμοποιήσει, είτε το ξέρουν. Το πρώτο πράγμα που είπε για το Roundup είναι ότι είναι βιοδιασπόμενο, ότι δεν τρέχει τίποτα. Άρχισαν να γίνονται έρευνες και λένε, παιδιά, τι βιοδιασπόμενο, δεν είναι. Πληρώσανε πάλι πρόστιμα εκεί πέρα. Πάλι τους κατηγορήσανε για ψευδείες δηλώσεις, για παραπλανητική διαφήμιση. Όμως τα χρόνια περνάγανε. Δηλαδή τα λεφτά τα οποία βγάζανε σε σχέση με αυτά που αποζημιώνανε ήταν ελάχιστα. Έδωσε πάρα πολύ έμφαση στην έρευνα και αυτό το οποίο κατάλαβε είναι ότι εάν ελέγχεις
το φυτό, το λίπασμα, το ζυζανιοκτόνο, το σπόρο κτλ. Έχεις στα χέρια σου όλη την παραγωγή. Και όταν έχεις όλη την παραγωγή, έχεις όλη τη δύναμη. Κάποια στιγμή, κάνοντας έρευνα, βγάζοντας γενετικά μεταλλαγμένη σόγια, καταθέσανε χαρτιά στο FDA. Το FDA είναι ο οργανισμός ο αμερικάνικος, ο αντίστοιχος είναι, που είναι υπεύθυνος για τα τρόφιμα. Λοιπόν, προσέξτε το πρώτο κόλπο που έγινε. Ο FDA δεν θεώρησε τα μεταλλαγμένα σαν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ότι δεν είναι κάποιο διαφορετικό τρόφιμο, οπότε δεν έβγαλε και διαφορετικούς κανονισμούς. Δηλαδή στους κανονισμούς για την τροφή που τρώγατε έτσι αλλιώς, που τρώγανε μόνο και τρώνε, μέσα σε αυτούς τους κανονισμούς πέρασε και το... και πέρασαν και τα μεταλλαγμένα. Βέβαια, ότι κάποιες συμπτώσεις, ότι οι υπάλληλοι της Monsanto δουλεύανε στο FDA, ότι οι υπάλληλοι του FDA πήγαν και μετά και δουλεύσανε στη Monsanto, όλα αυτά είναι φήμες, δηλαδή μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό, ήταν απλά συμπτώσεις. Πάρα πολλά λεφτά πέσανε. Οι κανονισμοί, και μάλιστα δείτε δηλώσεις του Bush εκείνης εποχής, ας πούμε, είναι ότι είναι, αυτά τα γραφειοκρατικά θα τα επιλύσουμε και θα προχωρήσουμε. Παρεμπιπτόντως, όταν οι Αμερικάνοι εισβάλανε στο Ιράκ, τελείως τυχαία, ο πρώτος νόμος που περάσανε ήταν ότι επιβάλλανε σε όλο το Ιράκ να έχει γενετικά τροποποιημένα. Το πρώτο πράγμα που κάνανε, σε έναν χώρο που έχει πολύ πλούσια παράδοση σε ποικιλίες. Λοιπόν, τι έγινε, βγάλανε, ξέρω εγώ, μεταλλαγμένους σπόρους. Γιατί είναι κακό. Λέει, ας πούμε, δείχνει κάποιες φωτογραφίες, κάποιον που καλλιεργεί σόγια στην Αμερική και λέει, πριν παιδιά, πήγαινα με τα χέρια, πήγαινα με τα τρακτέρ, να βγάλω τα χόρτα, τώρα έχω τη μεταλλαγμένη σόγια, η οποία είναι ανθεκτική στο Roundup, ψεκάζομαι Roundup, σκοτώνονται τα χόρτα και η σόγια μένει μια χαρά, άρα έχω γλιτώσει, πώς το λένε, εργατόρες, γιατί πού είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι πρώτα απ' όλα, όλα αυτά έχουν βγει σε πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις στον πλανήτη, χωρίς να έχουν γίνει πραγματικά τεστ ασφάλειας. Χωρίς να έχουν, ξέρουμε μάλλον, και χωρίς να έχουν κάνει τίποτα να σταματήσουν την επικονίαση με άγρια συγγενή φυτά. Επιμολύνσεις σε φυτά συμβατικά είτε βιολογικά. Όλα έχουν βγει. Τελικά, ας πούμε, με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε σαν να προωθούν την επιμόλυνση, ώστε σιγά σιγά να επικρατήσουν τα μεταλλαγμένα. Εκεί μπαίνει και η βιολογική γεωργία, που σε κάποια σημεία, αθελά της, έχει γίνει πρόδρομος. Γιατί λέει η Monsanto, στο βαμβάκι, στο καλαμπόκι, τι χρησιμοποιείται για το ρόδινο σκουλίκι, λέμε, ξέρω εγώ, βάκυλο θηρυγίας, είναι ένα βακτήριο. Η τοξίνη μάλλον ενός μικροοργανισμού. Και λέει, ωραία, θα σας βάλουμε παπάκι, το οποίο θα έχει μέσα ενσωματωμένο το βακτήριο, ούτε θα ψεκάσετε ούτε τίποτα. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τι έχει γίνει στην Ινδία. Όταν πήγε η Monsanto στην Ινδία, αγόρασε πρώτα απ' όλα τη μεγαλύτερη εταιρεία σπόρων που υπήρχε στην Ινδία. Αφού την αγόρασε, μετά πήγε στα χωριά και άρχισε να κάνει συμβολιακή γεωργία. Και τους έλεγε, κύριε, εγώ θα σας δώσω το βαμβάκι με το BD, με το βάκελο θηρυγίας μέσα και δεν τρέχει τίποτα, θα σας τα αγοράσω εγώ. Κανένας όμως δεν τους είπε ότι αυτό το πράγμα είναι πατεταρισμένο. Κανένας δεν τους είπε ότι δεν μπορούν να κρατήσουν σπόρο. Με αποτέλεσμα, όλοι οι μικροκαλλιεργητές που μπήκαν σε αυτή τη διεργασία να πάθουν καταστροφή, γιατί την επόμενη χρονιά δεν είχαν κανένα τους λεφτά να φυτέψει, είχαν δανειστεί. 250.000 άτομα αυτοκτόνησαν στην Ινδία λόγω αυτής της ιστορίας. Το φρικιαστικό είναι ότι όταν έγινε μια συζήτηση με τον υπεύθυνο της Monsanto που του είπαν αυτό το πράγμα, η απάντησή του ήταν, εντάξει, έχει δισεκατομμύρια η Ινδία. Για να καταλάβετε το θράσος που επικρατεί. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και ίσως δεν έχουμε καταλάβει. Το ίδιο πράγμα προσπάθησα να κάνουμε με το καλαμπόκι στο Μεξικό. Το Μεξικό είναι η γενέτειρα του καλαμποκιού και είναι εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη, η πιο πλούσια, ας πούμε, παραγωγή σπόρων στον πλανήτη καλαμποκιού.
Πήγαν λοιπόν στη, εκεί πέρα που είναι οι Ζαπατίστας στο νότιο Μεξικό, στη Οαχάκα, και κάνανε κάποια πειράματα να δουν πόσο καλός είναι ο σπόρος και βρήκαν ότι ήταν επιμολυσμένος από γενετικά τροποποιημένος σπόρος καλαμποκί από την Αμερική. Το καλαμποκί γονιμοποιείται με τον αέρα και ο αέρας σιγά σιγά από το κόλπο του Μεξικού μετέφερε καλαμποκί. Αυτά είναι εγκλήματα, γιατί δεν μπορεί να ξαναπανέλθει. Λοιπόν, και βλέπετε ότι πηγαίνουν στοχευμένα. Βγάλανε ρύζι, το οποίο λέει αυτοί που τρώνε ρύζι τους λείπει βιταμίνη Α και θα βάλουμε μέσα βιταμίνη Α. Χωρίς καμία έρευνα για τις επιπτώσεις όλων αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, πραγματικά είναι εγκληματικά. Αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε, ότι ένα βακτήριο, το οποίο, παραδείγματος χάρη όπως σας, αυτό που σας είπα πριν για το βάκυρο θηλυγίας, το οποίο παράγει μια τοξίνη. Όταν ο άνθρωπος θα φάει αυτό το τρόφιμο που έχει αυτή την τοξίνη και θα φάει μάλλον το βακτήριο μέσα στο σύστημά μας θα, πώς να το πω με απλά λόγια, θα συνεργαστεί με άλλα βακτήρια. Θα βγάλει αυτή την τοξίνη, οπότε σιγά σιγά το ξυπνώνει με το όνομα σύστημα. Έχουν βρεθεί έρευνες ότι ακόμη και στα επιθυλία υπήρχαν τοξίνες από αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, πρόσφατα, εδώ στην περιοχή μας, εδώ στις Αιγαίες, στη Σκάλα, στο Μαυροβούνι, που έχουν κάποιους κάμπους με καλαμπόκια, μου έκανε εντύπωση τα 2-3 τελευταία χρόνια, που μίλησα με μελισσοκόμους και όλοι είχαν προβλήματα με τα μελίσια. Και αυτό τι γίνεται τώρα, δεν υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή δεν μπορεί ο παραγωγός που έβαλε καλαμπόκι, δεν είναι σίγουρο ότι το καλαμπόκι που έβαλε είναι έστω αυτό το υβρίδιο. Μπορεί κάλλιστα να είναι μεταλλαγμένο, όπως είχε γίνει πριν αρκετά χρόνια στη Δράμα, που η εταιρεία η Pioneer είχε δώσει σπόρους που ήταν μεταλλαγμένοι και απ' έξω έδωσαν ότι ήταν σημαντική. Και μετά είπαν, κατά λάθος έγινε. Λοιπόν, δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα, το οποίο όταν το ένα μπαίνει στη τροφική αλυσίδα, το ένα καταστρέφει το άλλο και στο τέλος θα μείνουμε με κάποια προϊόντα τα οποία θα μας κάνουν κακό στην υγεία και θα ελέγχονται. Δηλαδή, γιατί όλο αυτό το πράγμα καταλήγει στην πατέντα και λέει κύριε ότι αυτό το βαμβάκι είναι δικό μου, αυτό το καλαμπόκι είναι δικό μου. Δεν μπορείς να το καλλιεργήσεις, αλλά ταυτόχρονα έχω έτσι φτιάξει τα πράγματα που δεν μπορείς να καλλιεργήσεις τίποτα άλλο. Εδώ ερχόμαστε και στον κώδικα διατροφής. Όπως σας είπα πριν, λειτουργήσε στην αρχή σαν μια γενική κατεύθυνση γύρω από τα τρόφιμα. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος κώδικας. Όταν λοιπόν αυτό το οποίο έχουν υπογράψει 183 χώρες. Όταν λοιπόν κάποιος θέλει να πουλήσει από το Αζερβαϊτζάν στην Αμερική ή από το Καναδά στην Κολομβία, για να υπάρχουν κάποιοι κοινές κατευθύνσεις, πρέπει κάπου να αποφασίσουν, να καταλήξουν. Όταν βλέπω λοιπόν ότι ήδη στην Αμερική βγήκε ένας κανονισμός ο S510 για πρώτη φορά, το οποίο βάζει σε μια σειρά το όλο θέμα, πώς θα τυποποιούνται τα τρόφιμα κτλ. Εκεί όμως και η επικρατούσα άποψη είναι ότι ένα τρόφιμο το οποίο θα ταξιδέψει από την Αργεντινή στην Ελλάδα, γιατί όλα γίνονται για την ασφάλειά μας, έτσι, θα πρέπει να το περάσουμε από ακτίνες γάμα. Έτσι το τρόφιμο είναι μια χαρά. Βέβαια, όποιος διαβάσει λίγο κατά και ξέρει τι σημαίνει ακτίνες γάμα, θα σου πω ένα παράδειγμα. Ξεκάνεις ένα μήλο με ακτίνα γάμα, το βάζεις στο ψυγείο, φεύγεις, γυρνάς από ένα μήνα και είναι το ίδιο. Είναι θαυματουργία αυτή η ακτίνα. Το λέω με ειρωνία βέβαια, έτσι. Λοιπόν, συζητάνε με έναν απολαιότιο τρόπο, αντί να πούν τι επιτρέπεται, συζητάνε το τι δεν επιτρέπεται. Και λέει στις χώρες, Ελλάδα, δώστε μου ένα κατάλογο με τι φυτά έχετε, με τι προϊόντα έχετε, σας δίνω 5 χρόνια διορία. Αυτά που μου δώσετε θα μπουν στον κώδικα. Αν δεν μου έχετε δώσει, αν ο υπουργός ξέχασε να βάλει τη ρίγανη, ας πούμε, λέει αν δεν υπάρχει μέσα στον κανόνα, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη ρίγανη. Λοιπόν, έχουν βγει πάρα πολλές θεωρίες που το τραβάνε πάρα πολύ το πράγμα. Τώρα έχει αρχίσει να μπαίνει σε εφαρμογή και θα υπάρξουν επιτροπές συζητήσεις μέχρι το 2017. Δηλαδή το 2017
από εκεί που είναι συμβουλευτικός ο ρόλος των επιτροπών του κώδικα διατροφής και επαθείται, είναι εθελοντική η χρησιμοποίηση του ή όχι, πηγαίνουμε σταδιακά να το κάνουμε να επιβάλλεται, να είναι υποχρεωτικό. Οπότε όταν βλέπετε από τη μία την βιολογική γεωργία, από την άλλη τα γενετικά, από την άλλη τον κώδικα, και αυτά τα πράγματα να αρχίσουν να συγκλίνουν, ξέρουμε ότι το πράγμα δεν πάει καλά. Όταν δηλαδή στη διατροφή του κόσμου επιτρέπουν αντιβιωτικά, επιτρέπουν ορμόνες, δεν τους ενδιαφέρει πουθενά η ποιότητα, αλλά μόνο η ποσότητα, εδώ συζητάνε να καταργήσουν και το κρέας και να υπάρχουν κρεατομάσες. Λοιπόν, είναι απίστευτο, είναι πια επιστημονική φαντασία. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα στην Αμερική, σε μια περιοχή στην Νότια Αμερική, στο νότιο μέρος της Αμερικής. Κάποιος είχε ένα βενζινάδικο και ήταν μια περιοχή που δεν έβρεχε. Και λέει, από όταν βρέχει, να φτιάξω μια δεξαμενή, να μαζέψω το νερό. Έρχονται και λένε, απαγορεύεται το νερό. Στην πόλη, γιατί ανταγωνίζεσαι αυτούς που έχουν δικαιώματα στο νερό. Το πράγμα πάει πάρα πολύ άσχημα. Και θα το δούμε και ήδη, αν κάποιος ξέρει να βλέπει τα σημεία, τα σημάδια, ήδη γίνεται και στην Ελλάδα. Αν δείτε στην Κρήτη σε πόσα σημεία τους έχουν διώξει, έχουν πάει και έχουν πετάξει τον κόσμο έξω για να γίνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά και ειδικά ανεμογεννήτριες, οι οποίες όλος τυχαίως είναι κοντά σε πηγές, οι οποίες τα βράζουν υβριδικά και αρχίζουν και μπλοκάρουν το νερό σου. Δηλαδή θα σου πάρουν το νερό, θα σου πάρουν το σπόρο, θα σου πάρουν τη γη και πια θα είσαι ό,τι βγάζεις, θα το δίνεις, θα είσαι εξαρτώμενος. Εκεί φαίνεται ότι πάνε το πάνω. Δηλαδή μια ιδέα δυστυχώς η οποία είναι σωστή, αναγνώσιμη ενέργεια ας το πούμε, είναι το πώς την βγάζουν. Δεν είναι οι ιδέες που φταίνε, είναι ο τρόπος που τα χρησιμοποιούν. Και αυτό το οποίο θα πρέπει, κατά την άποψή μου βέβαια, να κάνουμε καταρχήν να μάθουμε, να γνωρίζουμε, να ανακαλύψουμε πάλι την αλληλεγγύη, να ανακαλύψουμε το τι σημαίνει βοηθάει ο ένας τον άλλον, το τι σημαίνει αγρότης, γιατί έχω δει ας πούμε ότι το τι σημαίνει αγρότης ή το τι σημαίνει νοικοκύρα είναι πολύ βανάλια στην εποχή μας. Δηλαδή αν βγαίνει άλλη και λέει ας πούμε έχω να φάω ένα χρόνο, είναι μοντέλο και ο άλλο ας πούμε. Δηλαδή, αν βγει άλλη και πήγε σε στάδιο και προτίζω τον άλλο με τα παιδιά μου να φτάσει, είναι αυτό. Αντίστοιχο με τους αγρότες. Λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά που έχουμε. Και δεν είναι έτσι. Είναι τιμή για έναν άνθρωπο να είναι αγρότης. Εγώ έτσι αισθάνομαι, εγώ είμαι αγρότης με γνώση και πόνο. Είμαι και πόνο. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει καταλήγει στη σημερινή δήλωση, η οποία έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το πράγμα, ότι να ενημερώσουμε σπόρους. Ο σπόρος δεν είναι μόνο αυτό που θα επιτρέψουμε, είναι σπόρος ευθύνας, είναι σπόρος γνώσης και καλή ευχαριστώ.